απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά! 5 γυναίκες από όλη την Ελλάδα, με διαφορετικές ηλικίες και στυλ, ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες μας αποκαλύπτουν το στυλ τους και ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Επειδή δεν είμαι από Αθήνα, δεν έχω ιδέα καθόλου. Και οι πέντε έχουν μια πολύ ευχάριστη αποστολή. Να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους τον χρόνο που είναι περιορισμένος και το budget που είναι συγκεκριμένο. Πού πατάω like, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά, δεν λείπουν και οι ανατροπές. Κάνω. Άμπρα κατάμπρα, τούμπα κουλούμπα, χόκους πόκους να προλάβω. Τα μαλλιά και το μακιγιάζ τους τα επιμελούνται μόνες τους στο καμαρίνι του Shopping Star. Μέσα σε 20 λεπτά, υπό το άγρυπνο βλέμμα των υπολείπων υποψηφίων. Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Βίκη Σκαγιά. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star είναι... Αυτές είναι οι 5 υποψήφιες Shopping Stars της εβδομάδας. Δευτέρα η Μαρία, Τρίτη η Δήμητρα, Τετάρτη η Λένα, Πέμπτη η Μέρη, Παρασκευή η Εύα. Την εβδομάδα ανοίγει η 25χρονη Μαρία από το Καρπενήσι. Α, μέσα στο ροζ. Θα αρέσουν οι ενδυματολογικές της επιλογές. Εντελώς γιαγιαδίστικο παπούτσι. Την Τρίτη κάνει τα ψώνια της η 23χρονη Μαρία. Επειδή είναι πολύ διάφορο το ρούχο, μπορώ να έχω κάτι από μέσα. Θα μείνει μέσα στο θέμα της εβδομάδας. Συγγνώμη, λένε σαν να φοράς βοτραχοπέδιλα. Την Τετάρτη σειρά παίρνει η 34χρονη Λένα. Θα το φορούσα με τον άντρα μου, αλλά δεν νομίζω με τις συμπαίκτριές μου. Μην τους αλλάξουμε και τα γούστα. Θα ολοκληρώσει τις αγορές της σε 2,5 ώρες. Μέχρι να έρθει τα παπούτσια, ας πάρω εγώ την αδερφή μου ωστόσο. Να δοκιμάζεις γρήγορα να προλάβεις. Την Πέμπτη σκυτάλι παίρνει η 35χρονη Μέρη. Φτούσου κοπελάρα μου. Φτούσου κοπελάρα μου και από μένα. Θα της φτάσει άραγε το μπάτζετ των 350 ευρώ. Παναγιά μου η φάκελη. Την Παρασκευή οργώνει τις αγορές η 57χρονη Εύα. Θα βρει αυτό που ψάχνει. Η καρδιά μου. Τι αγάπη δε χωράει. Πέντε κορίτσια σαν τα κρύα τα νερά διεκδικούν τον τίτλο της Shopping Star της εβδομάδας. Ας τις γνωρίσουμε. Και πρώτα τη Μαρία, ιδιωτική υπάλληλο από το Καρπενήσι. Είναι 25 ετών και ελεύθερη. Αυτή είναι η Δήμητρα. Είναι 23, ζει στου Ζωγράφου και είναι ελεύθερη. Να και η Λένα, είναι 34, ζει στο Γαλάτσι, εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος και είναι παντρεμένη. Καλώς στη Μέρη, 35 ετών από την Αρτέμιδα, ελεύθερη επαγγελματίας και ελεύθερη στη ζωή. Και η μαγική πεντάδα ολοκληρώνεται με την Εύα, είναι 57 ετών, ζει στους Αγίους Αναργύρους, είναι ιδιωτική υπάλληλος και διαζευγμένη με 2 παιδιά. Αυτές είναι οι υποψήφιες Shopping Stars της εβδομάδας. Ανοίγει η πόρτα και μπαίνει η Λένα, ντυμένη στα λευκά, σαν οπτασία. Κάθισε, Λένα, σαν στο σπίτι σου. Α, μπήκαν οι λεοπαρδάλοι στο Μαντρί. Γεια σου. Είμαι η Μέρη. Είμαι η Λένα. Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Ασεγεβού. Με τι ασχολείσαι? Έχω κατάστημα στην Αρτέμιδα με πλακάκια ήδη γίνει, θέρμανση. Πολύ ενδιαφέρον, σε έχουμε στο υπόψη δηλαδή. Ναι. Βγάλε κάρτα. Εγώ είμαι ιδιωτική υπάλληλος, δουλεύω σε ένα κατάστημα με gadget. Τέλεια. Εδώ Αθηνά. Στο Γαλάτσι εσύ. Α, τέλεια. Εγώ Αρτέμιδα. Ναι, ναι, ναι. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 35. Εσύ? Α, σαν και εμένα. Περίπου 34. Τέλεια. Μαζί, μια χαρά. Μαζί. Σιρούλες. Τι σου αρέσει να κάνεις τον ελεύθερο χρόνο? Καλά, κάνω πάρα πολλά. Πηγαίνω βόλτες, εκδρομές. Εγώ ασχολούμαι περισσότερο με το σκύλο μου. Μιλάμε για χόμπι. Έχω και εγώ δύο.
Δύο σκυλάκια. Ναι. Είσαι παντρεμένη. Είμαι παντρεμένη, εσύ. Όχι, εγώ ελεύθερη. Η μέρη μου έκανε φοβερή εντύπωση. Καταρχάς έχει ματάρες. Σταμάτα. Το μου άρεσε αρκετά, παρόλο που είναι πιο τολμηρό από αυτό που αρέσει σε μένα συνήθως. Πουριτανή. Και είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη παρουσία. Η Λένα μου φάνηκε πολύ καλή, το στυλ της ήταν πολύ ωραίο και μου άρεσε επίσης πολύ και το μαλλί της, το κουρεμά της. Βρε, καλώ στη Μαρία! Γεια σας! Γεια σου! Είμαι Μαρία. Μέρη, χαρικά. Είμαι η Λένα. Χαρικά πολύ. Σπορτίφη Μαρία. Τι κάνετε? Καλά, εσύ. Λένα, για πες μας, πώς χρονών είσαι? Είμαι κατευθείαν. 25. Εσείς? Εγώ είμαι 34. Και εγώ 35. Με τι ασχολείσαι? Αυτή τη στιγμή δουλεύω σε καφετέρια. Γιατί σοβάρεψες? Στο Καρπενήσι, από εκεί είμαι. Τυχερή! Σπουδάζεις ταυτόχρονα, κάνεις κάτι άλλο, ποια είναι τα χόμπι σου? Έχω τελειώσει τις σπουδές. Μπράβο. Εδώ και 2 χρόνια περίπου. Oh. Τώρα δουλεύω και γενικά ψάχνω κάτι πάνω στο αντικείμενό μου. Τι σπούδασες? Σπούδασα οικονομικά. Η Μαρία μου φαίνεται. Ζουζούνη! Λίγο πιο ντροπαλή. Το ντύσιμο της ήταν λίγο πιο αθλητικό. Παρ' όλα αυτά μου αρέσει πολύ. Η Λένα μου φάνηκε πάρα πολύ συμπαθητικός άνθρωπος. Έχει και σκύλο. Λάτρεψα απίστευτα τα μποτάκια της, τα λευκά, τα οποία είναι και μέσα στη μόδα και θεωρώ ότι και με το σακάκι ο συνδυασμός ήταν όλο πάρα πολύ ωραίο. Ήρθε και η μικρή, η Δήμητρα. Γεια σας, κορίτσια. Γεια σας. Δήμητρα. Μέρη. Χάρηκα. Ωραίο παντελόνι. Λένα. Χάρηκα. Μαρία. Χάρηκα πολύ. Πώς έσκασε έτσι? Γεια σου, Δήμητρα. Τι κάνετε, κορίτσια? Καλά, εσύ? Και είμαι πολύ καλά. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Τι είναι στο ίδιο? Είμαι 23. Τέλεια. Είμαι τελειόφοιτη κτηνιατρικής. Έχω ένα μάθημα για πτυχίο. Σου βρήκα πελάτη. Γιατί συζητάμε για τα σκυλιά μας. Α, τι ωραία, τι έχετε? Εγώ έχω 2 σκυλάκια, μικρά. Τι ράτσα, παιδί μου. Και εγώ έχω ένα περίπου 10 κιλά, είναι ένα κίντσα. Θα τα αφήσω. Μπράβο, κορίτσια, που έχετε. Είμαστε φιλόζοι. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραία συντροφιά. Είμαι εμεί. Είμαι από τη Λάρισα. Σούζα τα λογάκια. Και ήρθα στην Αθήνα, τώρα πρόσφατα μετακόμισα. Γιατί κάνει η αδερφή μου το μεταπτυχιακό της και μένουμε μαζί και λίγο ψάχνω για δουλειά, λίγο διαβάζω για το πτυχίο μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Μπράβο, είναι καλά. Η Μέρη μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση. Μου άρεσε πάρα πολύ το λεοπάρ φόραμα που φορούσε και το έχει συνδυάσει πολύ ωραία με τη χρυσή ζώνη. Τον καθρέφτη. Η Δήμητρα μου άρεσε το στυλ της. Εντάξει, μπορώ να πω ότι δεν είναι βέβαια στα δικά μου γούστα. Φυσικά και όχι. Αλλά μου φάνηκε μικρό κορίτσι, οπότε πιστεύω ότι ήταν εντάξει το ντύσιμο της. Μια χαρά περνάει. Να και η Εύα. Γεια σας. Γεια σας. Πολύ σοβαρή. Είμαι η Εύα. Μαρία, χάρηκα πολύ. Είμαι η Εύα. Χάρηκα. Δήμητρα, χάρηκα. Κτηνίατρος. Μαρία, χάρηκα πολύ. Χάρηκα. Απόφοιτη. Τώρα που χαρήκαμε όλοι κάθισε. Τι κάνετε? Καλά, καλά. Εσείς? Μιλάμε στον ελληνικό. Βέβαια, ωραία, τέλεια. Με τι ασχολείσαι? Εγώ είμαι υπάλληλος, σε κατάστημα καλλιντικών. Εσύ με τι ασχολείσαι στον ελεύθερο χρόνο? Τι σου αρέσει? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο χορός. Τσάμικο! Χορεύω πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και τα έχω μάθει πια πλέον. Χορεύω και εγώ πάρα πολλά χρόνια. Η αλήθεια ναι. Είναι. Παραδοσιακούς χορούς, ναι. Είσαι παντρεμένη, έχεις παιδάκια? Είμαι διαζευμένη. Έχω 2 παιδιά και 3 εγγόνια. Α, τέλεια. Ναι. Εγγόνια. Η Δήμητρα είναι μια σύγχρονη κοπέλα, νέα κοπέλα, χαρούμενη. Ωραία εμφάνιση και το ντύσιμό της νομίζω την εκπροσωπεί. Η Εύα μου άρεσε πάρα πολύ που είχε συνδυάσει το μπορτό σακάκι με το μπορτό ποτάκι που φορούσε. Τη βρήκα πάρα πολύ μοντέρνα. Πρέπει να τι θέμα θα θέλατε να πέσει αυτή την εβδομάδα? Δεν ξέρω, εγώ σίγουρα δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να πέσει κάτι που να είναι πολύ αθλητικό και πολύ casual. Είσαι αμπηγέ. Θα ήθελα κάτι λίγο πιο grande, κάτι τέτοιο θα ήθελα. Εγώ κάτι πιο ανοιξιάτικο θα προτιμούσα, να σας πω την αλήθεια. Και ένα total white θα μου άρεσε. Ναι. Ή floral. Floral. Συμφωνώ. Και εγώ θα ήθελα κάτι σε floral, σε χρώμα. Αυτή την εβδομάδα δεν θα ήθελα κάτι το οποίο να αφορά αποκλειστικά ψηλό παπούτσι πολύ. Παντόφλα. Τα κούνια, γιατί δεν το έχω και πάρα πολύ, πιστεύω. Είστε έτοιμοι να δούμε το θέμα της εβδομάδας? Πανέτοιμες. Πάμε. Γερτήριο. Χωράτε, εντάξει. Πάμε. Γεια σας, κορίτσια. Χρόνια σας πολλά. Χριστός Ανέστη και φυσικά καλή εβδομάδα. Την Τετάρτη έρχεται η Πρωτομαγιά. Και γι' αυτό το θέμα της εβδομάδας είναι... Γίνετε το κορίτσι του Μάη. Πολύ ωραία. Μπορείτε να βάλετε τη φαντασία σας να δουλέψει, η καθεμία όπως το έχει φανταστεί. Είτε 70s, είτε έντονα prints, floral, χρώματα, ό,τι ταιριάζει στη δική σας την κοσμοθεωρία για το κορίτσι του Μάη. Έχετε 2,5 ώρες και 350 ευρώ Σοκ. Για να γίνετε το πιο σωστό, άρτιο και στυλάτο κορίτσι του Μάη. Αχ, πολύ ωραίο θέμα. Κορίτσια, για να δούμε. Δεν είναι αργία, είναι απεργία. Πάντως, πέσαμε μέσα με το θέμα, έχω να πω. Ακριβώς, ναι, αυτό που έλεγα. Ακούσατε ότι είπε 2,5 ώρες μόνο
Ναι, είναι πάρα πολύ τρέξιμο, τρέξιμο. Το ποσό πώς σας φάνηκε, 350 ευρώ έχουμε. Νομίζω είναι καλό. Έρχεται. Εγώ νομίζω είναι μια χαρά. Ας το ξεκοκαλίσετε. Ποτέ δεν έρχεται. Αυτό θα έλεγα. Εντάξει, τι να σου πω, δεν ξέρω. Είναι ανάλογα και τι μαγαζιά θα βρούμε. Το θέμα μας είναι το κορίτσι του Μάη. Ενδιαφέρον. Πιάσαμε το Μάη. Πολύ, πολύ, πολύ δύσκολο θεωρώ. Πιστεύω όμως ότι θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε. Σαφής. Θέλω να φύγω, να πάω να ψωνίσω και να τρέξω. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι μας προπρόσωπες. Γεια σας. Γεια σας. Καλή αρχή, Μαρία. Όρμα τους. Σήμερα πάμε να γνωρίσουμε τη Μαρία που μας ήρθε από το Καρπενήσι. Πού να κρύβεται εδώ μέσα. Καλώς ήρθατε. Περάστε να σας δείξω την ντουλάπα μου. Γεια σου, Μαρία. Μαρία, έχω πάει μια φορά στο Καρπενήσι, σε μια ταβέρνα. Είχα φάει μια ολόκληρη προβατίνα. Ακόμη με θυμούνται. Και φασιανό στο σπίτι. Ο πίνακας, ρε μάνα, όχι το πουλί. Α, για να δω τι λέει εδώ. Ζητάμε συγγνώμη, δούμε τι λέει. Περνάμε καλά. Ακόμα δεν τελειώσει. Star Wars. Και άλλο κοινωνικό μήνυμα για τους αγγλωμαθείς. Όχι, αλλά ρητά, γκώσαμε. Στην κρεβατοκάμαρα δεν έχει ρητό. Όταν θες να ροχαλήσεις πολύ, η σύζυγος συνωμοτεί εναντίον σου. Κάτι τέτοιο. Ήρθε η ώρα να σας δείξω την δουλάπα μου. Έχω φέρει μερικά από τα ρούχα μου εδώ πέρα, γιατί με φιλοξενεί η θεία μου και εγώ είμαι από το Καρπενήσι. Ευχαριστούμε τη θεία με την αγάπη στα ρητά. Το πρώτο που θέλω να δείξω είναι ένα τζάκετ, το οποίο... έχει από τα αγαπημένα μου χρώματα, που είναι το ροζ το απαλό. Το έχω αρκετά χρόνια, 2-3 χρόνια σίγουρα. Πολύ ωραίο το μπουφανάκι σου, μου αρέσει πάρα πολύ το κουμπάκι. Πάτησε το. Και παρότι λες ότι το έχεις 3 χρόνια, μια χαρά διατηρείται τέλεια. Δεν είπε τρεις αιώνες. Το φοράω με λευκό τζιν, με μαύρο, με σορτσάκια, με τα πάντα. Oh. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και γιατί γενικά στο Καρπενήσι, επειδή έχει πάρα πολύ κρύο, ακόμα και το καλοκαίρι, χρειάζεσαι ένα ελαφρύ μπουφανάκι, να πω την αλήθεια. Είναι από τα αγαπημένα μου τζάκετ και το φοράω συχνά. Έχει ωραία χρώματα, είναι εύκολα συνδυάζεται. Νομίζω θα αγοράσω και εγώ ένα ίδιο. Είναι τύπου bomber, έχει το λαστιχάκι κάτω που σουρώνει. Μια χαρά, νεανικό, φρέσκο, ωραίο και κλασικό επίσης. Το επόμενο κομμάτι που θέλω να σας δείξω είναι ένα διαχρονικό κόκκινο φόρεμα. Ου, baby, πάρα πολύ hot. Είναι πολύ κόκκινο, είναι πολύ σεξ, είναι πολύ φίνο, είναι πολύ πολύ ωραίο. Είναι από τα αγαπημένα μου φορέματα. Το βάζω σε επίσημες εκδηλώσεις και περιστάσεις και γενικά το έχω βάλει και σε γενέθλιά μου. Σ' αρέσει το κόκκινο? Δεν φοράω έντονα χρώματα στη ζωή μου. Προτιμώ τα πιο safe. Αλλά το καλοκαίρι ειδικά με ένα ωραίο μαύρισμα φαίνεται πάρα πάρα πολύ όμορφο. Μου αρέσει σαν φόρεμα, μου αρέσει το κόψιμό του, μου αρέσει η ραφή του. Μ' αρέσει πολύ για σένα. Είναι από τα λίγα κομμάτια που έχω στην ντουλάπα μου με τόσο έντονο χρώμα και χαίρομαι που έχω αυτό το κομμάτι, γιατί είναι και διαχρονικό. Θεωρώ ότι θα το φοράω για όσο ακόμα αντέχω και μπορώ. Έχεις μια 20ετία. Φωτιά στα κόκκινα. Oh. Πάρα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ότι δεν έχει περιτά στοιχεία πάνω του παρά μόνο αυτό το φτιόγκο. Μετά. Φόρα το πριν έρθω εγώ να το πάρω. Oh. Το τρίτο και από τα αγαπημένα μου κομμάτια που θέλω να σας δείξω, γιατί έχει μεγάλη συναισθηματική αξία, είναι Opa. Αυτή η ολόσωμη φόρμα, baby blue χρώμα. Την έχω βάλει στην ορκομοσία μου. Στις σαμπάρες έγινε. Επειδή είσαι μικρή, νομίζω σου ταιριάζει και σου ταιριάζει και ακόμη και η ορκομοσία. Ναι, μ' αρέσει αυτό το κομμάτι. Ωραίο. Επειδή πίστευα ότι όλοι στην ορκομοσία θα φορούσαν σακάκι και φορέματα, εγώ είπα να κάνω την τρελή. Τη διαφορά και πήρα μία ολόσωμη φόρμα με ανοίγματα στο πλάι και από πάνω είχα βάλει ένα λευκό σακάκι. Κόλαση! Τη διαφορά την έκανα γενικά στην ορκομοσία μου, γιατί ήταν όντως όλες με σακάκια και με φορματάκια απλά και εγώ έσκασα με την baby blue ολόσωμη. Αφού δεν σου πήραν το πτυχίο. Σωστό, baby blue. Γιατί όχι, πρέπει να κάνουμε τη διαφορά και να ξεχωρίζουμε. Ένα πήγαινα με μπικίνι. Πάρα πολύ ωραίο ρούχο, αλλά όχι για ορκομοσία, αλλά για να πας ένα δείπνο, ένα ποτό το βράδυ, καλοκαίρι άνοιξη, να βγεις. Ορκομοσία και τόσο γυμνό δεν μου κολλάει. Και τώρα, Μαρία, τι κάνουμε? Ήρθε η ώρα τώρα να σας δείξω τα παπούτσια μου. Κυρίως θα σας δείξω αθλητικά, διότι τα προτιμώ πολύ περισσότερο. Είστε της άνεσης. Το πρώτο ζευγάρι είναι αυτά τα λευκά παπούτσια. Μάλιστα. Sneakers, τα οποία τα αγαπώ, τα φοράω στη δουλειά μου γενικά και επειδή στέκομαι πάρα πολλές ώρες όρθια. Έχουν μαλακό πάτο, είναι πάρα πολύ βολικά.
Δεν είμαι πολύ του αθλητικού. Φαίνεται. Αν είχα τα συγκεκριμένα, θα τους είχα σίγουρα αλλάξει κορδόνια. Και την πίστη. Παρ' όλα αυτά, δεν μου αρέσει και πολύ που είναι τραχτερωτά από κάτω. Οπότε. Αν σε βολεύουν όμως. Προτιμώ το λευκό χρώμα στα αθλητικά γιατί είναι πιο εύκολο συνδυαστά. Αν και λόγω δουλειάς γίνονται χάλια βέβαια. Πάρα πολύ ωραία τα λευκά σνίκερς. Μου αρέσουν για μένα πάρα πολύ και εγώ φοράω στην καθημερινότητά μου. Συμφωνώ απόλυτα με την επιλογή. Τα αγαπώ, δεν μπορώ να τα αλλάξω το λευκό το χρώμα. Δίνει λίγο φως. Ακόμα και το χειμώνα μου φοράω όλο μαύρο. Με λευκό παπουτσάκι. Έχουμε λίγο πιο ένταση, λίγο πιο χαρά. Σνίκερς κλασικά λευκά είναι λίγο πιο έτσι ογκώδης ο πάτος, αλλά και πάλι είναι μια χαρά. Γιατί όχι, τέλεια. Μάρι, και ας και σε. Δεύτερο ζευγάρι, επίσης αθλητικά, πάλι σε λευκό χρώμα. Είναι δαντελωτά. Επειδή είναι έτσι και δεν θυμίζουν απαραίτητα αθλητικό παπούτσι, το φοράω και για μία βόλτα το απόγευμα, με τζιν, με φορέματα, το προτιμώ, το φοράω. Δεν είναι το στυλ του αθλητικού που ταιριάζει με φορέματα. Με τίποτα. Σε καμία περίπτωση. Είναι καθαρά για φόρμες, άντε και για κανένα τζινάκι. Είναι κάτι διαφορετικό και μου άρεσαν πάρα πολύ όταν τα είδα στη βιτρίνα. Και τα πήρα κατευθείαν, δεν το σκέφτηκα καθόλου. Αθλητικό με σεμεδάκι. Και εκεί. Αφού σου αρέσουν, τι να πω, φόρα τα. Αλλά πάλι αθλητικό κι εσύ. Σαν γυναίκα κι εγώ, έχω ένα ζευγάρι ψιλοτάκουνα. Και αυτά επίσης τα είχα πάρει για την ορκομοσία μου, γιατί ήθελα κάτι το οποίο ναι με να έχει τακούνι, αλλά να μην είναι τόσο ψηλό και να είναι βολικό. Ωραίο το χρώμα τους, έχουν ωραίο ύψος τακουνιού, φαίνονται και βολικά και άνετα. Πολύ ωραία επιλογή. Το χρώμα είναι dusty pink και είναι πάρα πολύ απλό, συνδυάζεται με τα πάντα, με τα πάντα. Είναι και αυτά από τα αγαπημένα μου παπούτσια και από τα λίγα ψηλοτάκουνα που έχω και έχω ακόμα στη δουλάβα μου μέσα. Μ' αρέσει τα λουράκια του, το χρώμα του, τα συνδυάζει με πάρα πολλά ρούχα. Γενικά μ' αρέσει που τα έχεις στη δουλάβα σου. Μπράβο. Τι άλλο θα δούμε τώρα? Μου αρέσουν τα πιο μικρά τσαντάκια και τα διακριτικά. Θα σας δείξω πρώτα αυτή τη τσάντα. Η οποία είναι γκρι χρώμα. Μπαίνει χιαστή στο πλάι. Με βολεύει πάρα πολύ. Γενικά δεν κουβαλάω και πάρα πολλά πράγματα μαζί μου. Τα απαραίτητα. Και θεωρώ ότι με βολεύει πολύ περισσότερο από μία μεγάλη τσάντα. Δεν μπορώ να κουβαλάω τεράστιες τσάντες καθόλου. Πάρα πολύ ρογκρι. Ουδέτερο, μια χαρά και το δερματάκι που έχει έτσι πιτσιλιές. Αλλά δεν είναι ωραίο τώρα αυτό το τσαντάκι για την ηλικία σου. Είναι για πολύ μεγαλύτερη γυναίκα από σένα. Δεν με τρελαίνει. Το χρώμα του, το σχέδιό του. Όχι, δεν με τρελαίνει. Έχω την ίδια σε μαύρη. Μπράβο. Αγαπημένη τσάντα και με μεγάλη συναισθηματική αξία γιατί μου την έχει πάρει η φίλη μου από την Κύπρο. Αντισεφταλιάς. Ξέρει το γούστο μου πάνω κάτω. Την αγαπώ τρελά που μου πήρε αυτή την τσάντα δώρο. Είναι από τις αγαπημένες μου, τη χρησιμοποιούσα και το καλοκαίρι και το χειμώνα για βόλτες, για τα πάντα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα για το χρώμα. Είναι κάτι πολύ εύκολο στο να το συνδυάσεις με οτιδήποτε θέλεις. Να μου δώσεις το τηλέφωνο της φιλενάδας σου να μου κάνει μια ίδια δώρο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Στόκερ. Όχι όμως τόσο για καλοκαίρι. Παρόλα αυτά πιστεύω πραγματικά αυτό που είπες είναι πολύ ευκολοφόρητη. Γενικά δεν την αλλάζω με τίποτα και την προσέχω κι άλλες γιατί είναι δώρο από τη φιλενάδα μου. Δεν μου το έχεις πάρα πολύ με τα αξεσουάρ. Το ίδιο δέρμα με την γκρι τσάντα. Φάκελος αυτή τη φορά. Μπέζ, το οποίο μπέζ κυτρινίζει και κάνει λίγο πιο μεγάλη γυναίκα, λίγο πιο έτσι παλιακό. Δεν μ' αρέσει. Με τα αξεσουάρ, πώς τα πάμε? Δεν έχω πάρα πολλά, έχω πολύ λίγα κομμάτια. Δεν έχω πολλά. Από τα πιο αγαπημένα μου είναι αυτό το πέρα το μικρό σταυρουδάκι. Το οποίο? Το οποίο μου το έχει κάνει δώρο η μητέρα μου στην ορκομοσία. Γλυκούλα. Δεν το έχω βγάλει ποτέ από το λαιμό μου, είναι η πρώτη φορά που το έβγαλα για να σας το δείξω. Φόρα το παιδί μου και μας το δείχνεις από το λαιμό σου απευθείας. Έχει ένα διακριτικό διαμαντάκι στην άκρη και μέσα έχει γαλάζιο. Είναι από τα αγαπημένα μου και δεν πρόκειται πραγματικά να το βγάλω ποτέ, 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 ποτέ. Καλά, ναι. Πολύ ωραίο κόσμο, πολύ διακριτικό και έχει και συναισθηματική αξία αφού στο πήρε η μαμά σου. Πάρα πολύ ωραία επιλογή. Τα κοσμήματα το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, τα οποία δημιουργούν και αφορούν τη στιλιστική μας ταυτότητα και υπάρχουν πάνω μας συνέχεια, είναι ωραία. Λέγονται personal jewelry. Έχω και ένα ρολόι στη συλλογή μου. Δώρο. Επίσης δώρο από τις φίλες μου αυτή τη φορά για την ορκομοσία μου. Μα τι φίλες είναι αυτές που έχεις και εγώ τις θέλω. Προηγούμαι εγώ. Φοβερό ρολόι, πολύ όμορφη επιλογή, κλασική επιλογή, πιστεύω θα το χαρείς. Το φοράω σε πιο επίσημες περιστάσεις, για πιο καλά, για βράδυ. Σε καλά. Είναι ένα χρώμα το οποίο γενικά είναι στη μόδα, νομίζω ότι είναι διαχρονικό και μου ταιριάζει και στον καρφό μου πάρα πολύ, δηλαδή το καντράν.
είναι τόσο όσο πρέπει. Αυτή η ερκομοσία σε πρίκησε. Μ' αρέσει το καντράν, μ' αρέσει το κεντρικό ρολόι, δεν μ' αρέσει το μπρασλέτο. Μαντέψτε και το τρίτο αξεσουάρ που θα δείξω είναι δώρο. Πέφτω από τα σύννεφα. Είναι ένα δαχτυλίδι με διακριτική λάμψη, έχει στρας, σε ροζ χρυσό επίσης χρώμα. Το φοράω, αλλά μόνο σε επίσημες περιστάσεις. Ορκομοσίες. Είναι και αυτό από το αγαπημένο μου και από τα λίγα που φοράω, η αλήθεια είναι. Ναι. Και επίσης και αυτό συναισθηματική αξία, γιατί μου το πήρε η μαμά μου. Το πήρε η μαμά σου και οπωσδήποτε σ' αρέσει περισσότερο. Αλλά γενικά μου αρέσει αυτό το δαχτυλίδι. Δεν αγοράζει τίποτα. Δεν είναι άσχημο. Πάρα πολύ ωραίο δαχτυλίδι, μου αρέσει το χιαστή, τα πετράδια, όλα του να το φοράς. Πολύ ωραία. Γενικά το μακιγιάζ δεν είναι και από τα αγαπημένα μου, δεν θέλω να επιβαρύνω την επιδερμίδα μου. Έτσι λέτε όλες. Απλά λόγω δουλειάς πρέπει να βάφομαι. Το σερβιτοριλίκι βλέπεις. Ξεκινάω πάντα με μια ενυδατική κρέμα. Πού είναι η κυρία Σοφία να πει υδρατάω. Μετά τι βάζεις. Έπειτα συνεχίζω με το make-up. Το απλώνω με το βουρτσάκι μου για να κρύψω κάποιες τυχόν ατέλειες που έχω. Δεν έχεις. Και για να σταθεροποιείται καλύτερα το μακιγιάζ. Ωραία λοιπόν. Έπειτα συνεχίζω με το concealer, το οποίο το χρησιμοποιώ για τους μαύρους κύκλους στα μάτια. Ωραία. Όπα, σιγά θα το βγάλεις το μάτι. Συνεχίζω κάνοντας contouring για να κάνω κομψίματα στα μαγουλά μου. Εγώ αν ήμουν στη θέση σου δεν θα έκανα καθόλου contouring. Δεν το έχεις και ανάγκη, έχεις πολύ ωραίες γωνίες. Γενικά από σκιές δεν χρησιμοποιώ πάρα πολύ σκούρες. Χρησιμοποιώ απαλά χρώματα, κυρίως γήινα, καφέ. Εξωγήινα. Είτε μπες. Μετά τι κάνεις. Συνεχίζω με τη μάσκαρα. Ναι. Βάζω δύο στρώσεις για να φαίνονται οι βλεφαρίδες λίγο πιο έντονα. Πολύ ωραία. Και μετά. Έπειτα βάζω highlighter για να δώσω λίγη λάμψη στο πρόσωπό μου. Μια χαρά ακούγεται. Και ολοκληρώνω το μακιγιάζ μου με ένα κραγιόν σε καφέ απόχρωση. Κάνε μου λιγάκι. Ολόσωστα τα μάτια, τα φρύδια, όλα. Και το κραγιόν σου μου αρέσει, αλλά ήθελα μερικές φορές να σκεφτείς και το ενδεχόμενο να το κάνεις λίγο πιο τσιμπητό, λίγο σε πιο μήλο, λίγο να είναι κερασί, γιατί έχεις πολύ ωραία τσουποτά χυλάκια και θα σου πηγαίνει. Όταν βιάζουμε και για πιο γρήγορα και νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ όμορφο, πιάνω απλά ένα χαμηλό κότσο, τα μαλλιά μου. Για να τα δω. Και αφήνω δύο τούφες να πέφτει μπροστά στο πρόσωπό μου. Και είμαι έτοιμη με ένα απλό, γρήγορο, αλλά πάρα πολύ ωραίο χτένισμα. Πιάστε την κοτσίδα λίγο πιο ψηλά να κάνει λίγο όγκο πίσω του μπαρντό, γιατί κάνει λίγο γιαγιά έτσι. Οι τούφες η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσουν. Νομίζω ότι ένα κοντό καρέ θα σου πήγαινε καταπληκτικά και να είναι όλο ένα μήκος, που είναι και πάρα πολύ μόδα τώρα. Μαρία, δεν μας δείχνεις τα σύνολά σου. Αυτό είναι ένα πρωινό σύνολο, το οποίο προτιμώ να το φοράω για τις πρωινές μου βόλτες. Είτε αυτό είναι για καφέ, είτε είναι για ψώνια. Αποτελείται από ένα απλό τζιν λευκό με σκισίματα. Το έχω συνδυάσει με ένα λευκό t-shirt, διότι μου αρέσει ο συνδυασμός του όλο λευκού. Έχω βάλει από πάνω ένα τζιν μπουφάν, είναι φαρδί λίγο, έχει τα σκισίματά του και αυτό. Η ζώνη, το παντελονάκι, το μπλουζάκι, μ' αρέσει πάνω σου. Με κλειστάει λίγο το πανωφόρι που φοράς. Το θεωρώ λίγο μεγάλο, λίγο φαρδί σου. Κρατάω ένα backpack σε χρώμα beige, το οποίο είναι πάρα πολύ βολικό. Το έχω συνδυάσει με παπούτσια τα οποία είναι άσπρο μαύρο, για να συνδυάζονται και με το ζώνη που έχω προσθέσει με τη διπλή αγκράφα. White denim αγαπημένο. Τέλειο φανελάκι, καθαρά αντρικό που σου πάει πάρα πολύ γιατί είναι και λίγο πιο άνετο. Μ' αρέσει το denim oversized jacket. Το backpack δεν με εξατρελαίνει, θα προτιμούσα ένα απλό μαύρο. Τέλεια τα sneakers. Μια χαρά. Φρέσκια και ενενική. Για να δούμε το επόμενο, Animal. Αυτό είναι ένα απογευματινό σύνολο, το οποίο το επιλέγω για να πάω μία βόλτα για ένα κρασί, παρόλο το ότι φοράω τα αθλητικά. Θεωρώ ότι επειδή το έχω συνδυάσει με μία φούστα λεοπάρ, με λίγο σχίσιμο στο πλάι και με σατάν μπλουζάκι, το έχω κάνει λίγο πιο... Μίλησέ μου. Καλό. Μου αρέσει πάρα πολύ
φούστα, μπλούζα, τζάκετ, okay, και τσαντούλα. Τώρα τα αθλητικά, για ποιο λόγο? Έχω βάλει πάνω ένα τζάκετ σε περίπτωση που έχει λίγο κρύο και το έχω συνδυάσει με την μπορντότη τζάντα, γιατί μου αρέσει γενικά να συνδυάζω διάφορα χρώματα και σχέδια, τα οποία να ταιριάζουν όμως μεταξύ τους. Τέλεια φούστα, ψηλόμεση σε ίσια γραμμή, τέλειο καμισόλ, φανταστικό το τζάκετ. Το τσαντάκι που κρατάς είναι νεσεσέρ. Δεν είναι επιλογή τσάντας που θα ήθελα να βλέπω σε νέα κόρτσα σαν και σένα. Ήθελα πάρα πολύ να φόραγες χρυσούς χοντρούς κρίκους, όχι πάρα πολύ μεγάλους, μεσαίους. Α, Μαρία, τι σύνολο είναι αυτό? Αυτό είναι ένα βραδινό σύνολο, το οποίο θα το φορούσα για ένα κοκτέιλ ή για ένα κρασί. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι αέρινο, έχει και φλωράλ. Και το έχω συνδυάσει με τις σιγόβες με τα δεσίματα και με την best τσάντα. Βάλ το αυτό για απόγευμα, άλλαξε το απογευματινό με βραδινό. Τράμπα. Άλλαξε και τα παπούτσια και είσαι τέλεια. Το συγκεκριμένο φόρεμα μου αρέσει πάρα πολύ, διότι είναι σεμιζιέ, μακρύ και φλωράλ. Γενικά μου δίνει μια άλλη διάθεση και καθώς μπαίνει η άνοιξη και το καλοκαίρι, θέλω να έχω λίγο περισσότερο χρώμα στη ζωή μου. Μ' αρέσει που φοντάρισε μαύρο, βεβαίως και σου πάει το σεμιζιέ, έχει σηκώσει πάρα πολύ ωραία τους ώμους. Δεν ξέρω αν μ' αρέσει πάρα πολύ με αυτά τα πέδιλα. Δεν είναι άσχημο, απλά δεν τρελαίνομαι. Το τσαντάκι, όχι. Πάμε στο πλατό γιατί έχουμε σχόλια. Εμένα πάντως, κορίτσια, μου άρεσε πάρα πολύ ολόσωμη φόρμα της ορκομοσίας της. Πώς σας φάνηκε? Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η φόρμα. Και επίσης μου άρεσε και αυτό το μουφανάκι που είχε, το οποίο ήταν έτσι πιο casual, πιο καθημερινό και πρωινό. Και εμένα μου άρεσε αυτό. Ναι. Τα παπούτσια πώς σας φάνηκαν, τα παιδιλάκια της ορκομοσίας? Το πέδιλο καλό ήταν, νομίζω. Ναι. Εμένα, εγώ είμαι πιο πολύ προς τα αθλητικά κλείνω. Για ορκομοσία όμως, για ορκομοσία, το παιδιλάκι ήταν καλό. Ναι. Εγώ δεν ενθουσιάστηκα, η αλήθεια είναι, με κανένα από τα παπούτσια που μου έδειξε, γιατί μου φάνηκαν ή πάρα πολύ casual ή το καλό της δεν με τρέλανε. Και τώρα ο Γόης, ο οδηγός του Shopping Star, θα μεταφέρει το μαράκι σε περιοχή έκπληξη, όπου θα κάνει τα ψώνια της. Το φακελό μου, παρακαλώ. Ορίστε. Άγια Νάργυρη, Ήλιον. Βοήθειά μας. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ψωνίσει ποτέ σε αυτή την περιοχή και γενικά, επειδή δεν είμαι από Αθήνα, δεν έχω ιδέα καθόλου. Το θέμα σε ψήνει? Μου αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι αρκετά βατό για όλες μας. Οπότε πάω απλά για να περάσω καλά. Κι εγώ έτσι έλεγα όταν βγήκα ραντεβού με την πρώην μου, αλλά κατέληξα στην εκκλησία. Καλή ώρα. Πιες μια γουλιά να δροσιστείς. Είναι και ωραία γεύση, βλέπω. Έλα, ψηλέα! Έρθε στην περιοχή, ήρθε η ώρα να ξεκινήσει το ψώνιο μου. Πάμε, Μαρία! Η 25χρονη σερβιτόρα Παύλα, απόφυτος οικονομικών από το Καρπενήσι, έχει στη διάθεσή της 2,5 ώρες και 350 ευρώ στη τσέπη της για να αγοράσει ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ που θα συνθέτουν ένα σύνολο με θέμα «Το κορίτσι του Μάη». Στη συνέχεια θα έχει άλλα 20 λεπτά στο καμαρίνι του Shopping Star για να κάνει μαλλί και μακιγιάζ. Καλή αρχή! Γεια σας! Λοιπόν, ψάχνω ρουχαλάκια σε έντονα χρώματα γενικά, είτε είναι φόρεμα ή παντελόνες πολύ φαρδιές θέλω, και από πάνω σε πουκάμισο ή off-shoulder μπλουζάκια. Off-shoulder, τι λες? Τι άλλο θα μάθω στο Shopping Star? Λοιπόν, παντελόνα ψηλόμεση. Όχι, όχι, θέλω καμπάνα, άμα είναι, εύκολο, αν υπάρχει κάτι σε καμπάνα. Καμπάνα. Την πήρε καμία? Να τη βρούμε. Ποια πήρε την καμπάνα? Κρατήσαν αυτό, ναι. Υπάρχει στο μάκι. Ναι, υπάρχει. Αν θες φορά υπάρχει. Καλύτερα να μιλήσω αυτό. Θα αφήσω. Ωραία. Παντελόνα. Ναι, ναι, κάτι τέτοιο. Τι άλλο θέλεις? Μίλησέ μου. Ναι, προτιμώ το κίτρινο. Να είναι σετ ίδιο, πάνω κάτω. Όπα της. Ναι, θα πάρω και αυτό. Ξέρει τι θέλει η καρπενισιώτησα. Αχ, και αυτό είναι πολύ ωραία. Δώστε μου καλύτερα αυτό. Όπα. Τέλεια. Θέλω να αφήσω βέβαια το animal print. Ωραία. Μετάνιωσε. Ωραία. Οπότε αυτά, το δοκιμαστήριο. Από εδώ θα περάσετε. Για να δούμε τι θα δοκιμάσει. Περιμένω. Μαρία με τα κίτρινα.
Τα σχέδια στην παντελόνα είναι πάρα πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει, έχει ωραία χρώματα. Όχι, είναι πάρα πολύ χάλια και η μπλούζα και η παντελόνα. Είναι απέσιο. Βγάλει το γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Το κίτρινο γενικά δεν είναι ένα χρώμα που προτιμώ. Δεν έχω άλλα ρούχα που να έχουν το συγκεκριμένο χρώμα, αλλά γενικά τελικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Το κίτρινο μου αρέσει σαν χρώμα. Και εγώ δεν τον το έχω στην τουλάπα μου, αλλά μου αρέσει. Επάνω σου μου αρέσει σαν χρώμα. Με αυτό το σύνολο θεωρώ ότι είμαι το κορίτσι του Μάη και θα μπορούσα να το υποστηρίξω πάρα πολύ άνετα. Δεν μ' αρέσει πάρα πολύ. Το top δεν σε κολακεύει, ούτε το χρώμα σου πάει ιδιαίτερα. Το κίτρινο για ένα περίεργο λόγο δεν πάει σε όλες τις γυναίκες. Η παντελόνα δεν με ξετρελαίνει, γιατί παρόλο που είναι χαρούμενη και θα μπορούσε βεβαίως να θεωρηθεί 70s, δεν έχει καλή εφαρμογή επάνω σου. Είναι τεράστια. Εδώ τι έχουμε? Α, μέσα στα ροζ. Πάνθυρ. Ωραίο είναι σαν σύνολο, βέβαια λίγο έξω από αυτά που φοράω συνήθως. Καλό είναι αυτό. Είναι πολύ καλό για μένα, έψαχνα κάτι λίγο πιο χαλαρό. Πιστεύω δεν σε κολακεύει πάρα πολύ εκεί στην κοιλίτσα, χωρίς να είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο. Εμένα μου θυμίζει λιγάκι γκρίζ αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουμε φύγει λίγο από το κορίτσι του Μάη. Πιάσαμε Ιούνιο. Παρ' όλα αυτά είσαι μια χαρούλα. Πιστεύω θα το πας ακόμα λίγο καλύτερα. Ωραία είναι και η ζώνη στη μέση. Μπορούμε και να την αφαιρέσουμε όμως είναι, για να το δω χωρίς. Σταμάτα! Και χωρίς είναι ωραίο, φαίνεται σαν ολόκληρο φόρεμα. Μου αρέσει, απλά νομίζω ότι θα ήταν πιο πολύ για βράδυ. Νομίζω και όχι τόσο για απόγευμα που έχω σκεφτεί εγώ, πιο χαλαρά. Wow, σου πάει πάρα πολύ το φούξια, όμως είναι ένα look το οποίο δεν είναι πολύ για την ηλικία σου. Θα μπορούσες ενδεικτικά να κρατήσεις το top και να βάλεις από κάτω μια ψηλόμεση σκούρα καμπάνα τζιν. Για πες. Ωραία. Τι? Λοιπόν. Ακούω. Ωραία παντελόνα, μου αρέσει πάρα πολύ. Απλά μου είναι λίγο μεγάλη και μακριά. Να τη μαζέψουμε. Δυστυχώς, μου είναι μεγάλη, δεν μου κάνει καθόλου, ενώ κάθεται πάρα πολύ ωραία. Πίσω, άμα ήταν λίγο πιο στενό στη μέση, θα ήταν τέλειο. Το μπλουζάκι και αυτό θεωρώ ότι είναι λίγο φαρδί επίσης, αλλά είναι ωραίο. Με μία φούστα καλύτερα ίσως να ήταν πιο ωραίο. Πάει με τον ήχη παντελόνα. Μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα της παντελόνας. Όντως θα την ήθελα και εγώ λίγο πιο στενή στη μέση. Το μπλουζάκι δεν μου αρέσει καθόλου, δεν μου ταιριάζει, σου είναι μεγάλο, όχι. Δεν μου αρέσει αυτό το top, σου είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τύπου κάνει μπόλικα στα πλάγια, δεν σου κάθεται ωραία στον κορμό σου. Δεν μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Μία ώρα και 53 λεπτά για τη Μαρία από το Καρπενήσι, που σήμερα περιπλανάται στην αγορά των Αγίων Αναργύρων και του γειτονικού Ηλίου. Σκοπός της να βρει ένα μαγιάτικο σύνολο που θα την κάνει το κορίτσι του Μάη. Ποιος είναι αυτός ο Μάης, αλήθεια? Γεια σας. Γεια σας! Λοιπόν, θέλω να δω ρουχαλάκια σε έντονα χρώματα γενικά, φλωράλ, καμπάνες, παντελόνες, άμα έχετε, όλα αυτά. Ωραία. Και θα πάμε από εδώ, ναι, για αρχή. Ναι. Με τι ξεκινάμε, κορίτσια? Το μου. Ναι, θέλω γενικά έτσι πιο απογευματινά. Με μαύρο παντελονάκι. Κάτι άλλο σε χρώμα παντελόνι. Έτσι, θέλω πιο έντονο. Στο μακριά, σε μαύρο. Κάτι άλλο δεν έχεις, ε? Σε λευκό, άμα θες. Αυτό μου αρέσει. Ωραία. Διάλεξε κι άλλο. Παντελόνι κόκκινο. Με λευκό πουά. Έτσι με κοίταγε η πρώην μου όταν γύριζα αργά. Κάνα πλεκτό, κάνα ζυπουνάκι. Αυτό σου αρέσει. Ωραίο αυτό. Ναι, αλλά θέλω κάτι άλλο πιο αέρινο. Ωραία είναι και αυτή η ολόσωμη φόρμα. Αυτό είναι ολόσωμη φόρμα. Προτιμώ αυτό καλύτερα. Ωραία. Πνεύμα αντιλογίας. Θα δείξω αυτό το πουκαμισάκι. Ακόμη. Που έχει πάρα πολύ ωραία πλατούλα. Πώς σου φαίνεται? Ναι, φέρτε με αυτό. Βαρά τα τηλέφωνα. Για σένα είναι. Πόσο χρόνο έχω? Μία ώρα και 50 λεπτά. Λέμε κόκκινο. Ωραία, θα πάρω αυτό. Αποφάσισε επιτέλους. Χρειάζεται το δοκιμαστήριο. Και εδώ αριστερά. Πρώτη φορά αριστερά. Not. Αυτό δεν το πήρες. Δεν είναι πολύ μαγιάτικο. Ω, καλέ. Ωραία, λοιπόν, κόκκινο παντελόνι. Δυσκολάσεως. Πουά. Με μπλε μπλούζα, όλος ο συνδυασμός είναι, μου αρέσει. Είναι έντονα τα χρώματα, ανοιξιάτικα. Πάρα πολύ ρομπλέ καμισόλ, αγαπημένο, το μπλε πάει πολύ στα καστανά κορίτσια. Μ' αρέσει πολύ, βάλει το όλο μέσα όμως, όχι μισό-μισό. Θα μπορούσα να το βάλω και όλο μέσα, αλλά και να το αφήσω έτσι ρηχτό από πίσω.
Ωραίο είναι το παντελόνι, μου έχει κάτσει καλά. Στενό είναι, είναι και κοντό κάτω. Δηλαδή με ένα ωραίο παπούτσι ψηλό, θα είναι ωραίο. Το παντελόνι. Ποιο παντελόνι? Είναι ένα απλό καθημερινό παντελόνι και όχι για το κορίτσι του Μάη. Το ανήψι του Μάη. Έτσι με ένα καλύτερο συνδυασμό. Πανιόνιος. Γενικά τα σακάκια μου αρέσει αντί να τα φοράω να τα ρίχνω πάνω μου. Το βέβαια και φορεμένο πως είναι. Αλλά τα προτιμώ γενικά πάνω στους ώμους περισσότερο. Τσομπάνης. Ωραίο είναι, ωραίο σακάκι. Μ' αρέσει. Ταιριάζει και με όλο το υπόλοιπο. Έχεις μπλέξει πάρα πολύ τα χρώματα μεταξύ τους αυτή τη στιγμή και γίνεται ένα μπέρδεμα. Άρα. Οπότε μόνο εξαιτίας αυτού δεν μ' αρέσει. Για να σε δω. Πιο σεξι. Ωραία, λοιπόν, ένα φόρεμα. Floral. Το βολάνι είναι πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει. Κάθε τώρα πάνω στο σώμα μου γενικά έχει δείξει. Εδώ πέρα είναι στενό. Λίγο πάνω στο στήθος με σε. Χαλάει που είναι λίγο μεγάλο. Αλλά εντάξει, αυτό προσαρμόζεται κιόλας. Το σκίσι μου προσθένει πάρα πολύ ωραίο. Δείχνει ωραία τα πόδια μου και με ένα ψηλό παπούτσι πιστεύω ότι θα φαίνεται ακόμα πιο ωραίο. Είσαι στο θέμα. Νομίζω είμαι μέσα στο θέμα. Είμαι κορίτσι του Μάη με αυτό το φόρεμα. Μου αρέσει πάρα πολύ τα λουλούδια, τα χρώματα. Λίγο το μαύρο, δεν ξέρω αν ταιριάζει πολύ, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Τέλειο floral, tropical, σου πάει πάρα πολύ το βολάνι, ασυμμετρία, το σφίξιμο στη μέση. Κάνει βέβαια λίγο μπόλικο κάτω από τη μασχάλη και αυτό δεν μου αρέσει. Θέλει λίγο καλύτερο fit. Αλλά σου πάει πάρα πολύ και σίγουρα είσαι μέσα στο θέμα της εβδομάδας, 100%. Σχόλασε το λύκειο. Ωραία, λοιπόν. Λοιπόν. Το μπλουζάκι ωραίο είναι. Έχει ωραίο χρώμα, μοβ, λίλα. Έχει έτσι μαύρες λεπτομέρειες, τα μανίκια είναι πιο φαρδιά. Μ' αρέσει το χρώμα στο πουκάμισό σου, όμως δεν μου αρέσει η ρίγα μαζί με τα κουμπιά. Δηλαδή, ή το ένα θα ήθελα ή το άλλο. Η φούστα βέβαια μου αρέσει πάρα πολύ. Ανοίγει κιόλας. Είναι πολύ ωραία για... Νομίζω για άνοιξη και 70 look είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Ωραίο είναι, αυτό μου αρέσει το σύνολο πάρα πολύ. Μου αρέσει η φούστα, σου ταιριάζει πάρα πολύ. Και το πουκαμισάκι, το χρώμα του είναι πολύ ωραίο. Είναι 70's του και είστε μέσα στο θέμα, ναι. Πάρα πολύ lavender χρώμα, μου αρέσουν και τα σιρίτια, τέλεια η φούστα με τα περλάκια. Είναι πολύ ωραίο αυτό το look, ένα ωραίο πανωφόρησο look. Πάμε Μαρία, μας μένει ένα μαγαζί με ρούχα. Γεια σου! Ακόμη! Η Μαρία. Λοιπόν, θέλω να μου δείξετε ρουχαλάκια τα οποία να έχουν χρώματα, λουλούδια πάνω, να είναι φλωράλ, έντονα γενικά χρώματα. Παντελόνι, αν έχετε κάποιο τζιν, καμπάνα, κάτι. Πολύ ωραία. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θα ήθελα να διαλέξετε ένα φάκελο. Τι φάκελο, Καλή επιτυχία. Πάρω αυτό. Πολύ. Χρόνο. Σταύρος έτων. Μείον 30 ευρώ. Ωχ, μαράκι μου. Εντάξει. Τουλάχιστον δεν ήταν χρόνος. Οκ. Μείον 30 ευρώ. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι τόσο θέμα το ότι έχασα 30 ευρώ, αλλά ήθελα χρόνο η αλήθεια είναι. Και όχι μόνο δεν κέρδισες χρόνο, αλλά έχασες και χρήματα. Τέλος πάντων, ας δούμε τι έχει. Θα σας δείξω. Ακολούθα την κυρία. Το πίνω. Ναι. Μια καμπάνα. Σε βεντίλα. Ωραία, μου αρέσει. Με κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ ωραίο. Είστε ακριβώς στο μυαλό μου. Πείτε μου τι σκέφτετε. Και τι άλλο. Μπορούμε να βάλουμε και κάτι τέτοιο. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ. Mm-hmm. Ναι. Άλλο. Σε φόρεμα μακρύ μήπως έχετε κάτι. Φορεματάκι. Έχω ένα αυτό. Τέλειο. Να προτείνω. Και. Και αυτή που καμίσα, ίσως πάλι με κάποιο... Παντελόνι, τζιν. Δεν μου αρέσει αυτό το τζιν. Τέλεια. Τι θα λέγατε και γι' αυτό. Μ' αρέσει και αυτό πάρα πολύ ωραίο είναι. Και αυτό. Θα μπορούσα να το βάλω με την καμπάνα πάλι. Απλά ξέρετε τι έχω δει αυτήν εδώ πέρα, ότι η τζιν είναι φούστα αυτή εδώ. Είναι τζιν φούστα, ναι. Ωραία, βγάλετε μου μία, με εδώ. Θα αφήσω την παντελόνα. Αν υπάρχει σε νούμερο θα ήθελα τζιν. Το τζιν, ναι, τζιν φούστα, τζιν. Ωραία. Με τι θα τη συνδυάσετε, έχετε σκεφτεί κάτι. Σκέφτομαι να το βάλω με αυτό από πάνω και θα το βάλω μέσα. Οπότε είμαι έτοιμη. Το δοκιμαστήριο. Απέναντι, περάστε. Ωραία, ευχαριστώ. Όλο ευθεία. Αντάμωμα σαρακατσάνων. Ωραία, λοιπόν.
Η φούστα τελικά δεν μου κάθεται και αυτή πολύ καλά. Το μπλουζάκι μου αρέσει. Μου κάνει αρκετά 70, θέλω να το δω και λίγο προς έξω πως είναι. Το φαρδί όλο μου αρέσει και μου κάνει πιο ανοιξιάτικο, πιο χαλαρό. Δεν είναι κάτι μοντέρνο. Μπορεί να νιώθεις άνετα. Αλλά δεν είναι. Αλλά δεν σου πάει. Κράτα μόνο το λευκό χρώμα. Μου αρέσουν οι καθρέφτες που έχει εδώ μπροστά, η φουντίτσα. Καθρέφτες. Η φούστα είναι αέρινη, μου κάθεται πάρα πολύ ωραία. Γενικά ωραίο σύνολο είναι για άνοιξη, θεωρώ. Και για απόγευμα που θέλω εγώ λίγο να είμαι πιο χαλαρή. Με αυτό! Είναι ωραίο. Πού πατάω like. Εθισμένη. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Η μπλούζα είναι τέλεια. Νομίζω είσαι ακριβώς στο θέμα του κορίτσι του Μάη. Θα την έπαιρνα στη θέση σου. Η φούστα είναι έτσι και έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως, νομίζω έχεις πιάσει την ιδέα. Δεν ξετρελαίνομαι. Έχει σίγουρα σέμεν τη διάθεση. Πρέπει να τα αφήσει έξω αυτό το top. Δεν μπορεί να το βάλει μέσα και να το περιορίσει. Αλλά δεν φοριέται με αυτή τη φούστα αρμονικά. Θέλει ένα τζιν, μια ψηλόμεση καμπάνα για να είναι σωστό. Αυτό πώς σου είναι. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει. Ναι. Ένα στεφάνι μου λείπει με λουδάκι εδώ πέρα και αρχίζω να χτυπιάμαι στου αργουρού. Ρέιβερ. Το από πάνω είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπαίνει και σαν φόρεμα και σαν μπλούζα. Ταιριάζει απόλυτα, θεωρώ, με το μακρύ λεκτό. Γενικά τι καμπάνε τι προτιμώ στο παντελόνι. Γενικά θεωρώ ότι είναι μέσα στο θέμα απόλυτα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το φόρεμα, το οποίο κάνει σίγουρα 70. Έχει τέλειο μοτίβο αυτό το λουλούδι, το hippie chic που μας αρέσει πάρα πολύ, που το έχει σετάρει με τζιν από κάτω. Τώρα, το oversized γυλαίκο, το πλεκτό που είναι μέχρι το πάτωμα, είναι υπερβολικό. Ωραίο είναι με τη λεπτή ζώνη, μου αρέσει. Φαίνεται διακριτικό, όμορφο, κάθεται καλά στη μέση μου, την τονίζει. Πού? Εδώ στο πλευρά μου. Δίνει και με τα χρώματα τα υπόλοιπα που έχει πάνω το μπλουζοφόρεμα. Ωραίο είναι. Μου αρέσει πάρα πολύ το μπλουζοφόρεμα με τη ζώνη, ενώ δεν το περίμενα, αλλά θα το ήθελα σκέτο. Μόνο το φόρεμα με τη ζώνη, χωρίς τη ζακέτα και όλα τα άλλα τα περιτά. Έτσι είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν σώζεται με τίποτα. Oh. Άλλαξε τα όλα. Όπα, τι είναι αυτό. Λοιπόν, πάλι το ίδιο τζιν έχω βάλει. Απλά από πάνω πρόσθεσα ένα που είναι. Πού είναι? Σαν φόρεμα, λευκό. Πού θα πας με αυτό? Με αυτό το σύνολο θα μπορούσα να πάω από το πρωί για ένα καφέ, μία βόλτα, μέχρι και το βράδυ με ένα ψηλό παπούτσι. Πιστεύω ότι θα ήταν ό,τι πρέπει για να βγω κιόλας. Δεν τα φορούσαν έτσι τα ρούχα. Αλλά πώς. Φορούσαν χρώματα, κορδέλι στα μαλλιά. Μ' αρέσει χρώμα πάνω σου, όχι λευκό. Δεν σου δίνει φωτεινότητα. Τύπου τουνίκ με κουμπάκια μπροστά, τρουακάρ μανίκι, το οποίο είναι και λίγο πιο έτσι φαρδί. Με το τζιν από κάτω τώρα μου κάνει μόνο όγκο. Μαρία, μας έχεις πεθάνει. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι ένα φόρεμα που θα το φορούσα από το πρωί μέχρι το βράδυ με ένα σωρό παπούτσι και έπειτα με ένα ψηλό, πάρα πολύ εύκολα. Τα σχισίματα μπροστά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία και ιδιαίτερα στο φόρεμα. Και εμένα μου αρέσουν. Είναι πολύ ωραία και τα μανίκια. Έχει και δέσιμο, μπορεί να το λύσεις και να το αφήσεις λίγο πιο μακρύ κάτω. Σκύλος είναι. Γενικά θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα. Για πού? Για το θέμα μας, ταιριάζει απόλυτα. Μαρία μου, εγώ το βλέπω σαν ένα απλό μουσταρδί φόρεμα, σαν πάρα πολλά άλλα που έχουμε δει. Εντάξει, αν σου αρέσει τόσο πολύ, τι να πω. Φανταστικό μοτίβο, φανταστικό χρώμα, φανταστικά τα σχισίματα, τα μανίκια που γυρνάνε τύπου σαφάρι με τη λεπτομέρεια στο πλάι που τα κουμπώνεις. Τέλειο το βε, τέλειο το μοτίβο, τέλεια όλα. Πάμε, Μαρία! Ολοκληρώσαμε με τα ρούχα. Μας μένει 1 ώρα και 4 λεπτά ακόμη. Πάμε να ψωνίσεις. Τι σας οφείλω? 225 ευρώ. Ορίστε. Ορίστε η απόδειξή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ορίστε και τα πράγματά σας. Ευχαριστώ. Σε καλά. 55 λεπτά ακόμη για τη Μαρία που καλπάζει για το πρώτο μαγαζί με παπούτσια. Σήμερα στις περιοχές των Αγίων Αναργύρων και του Ηλίου. Έφτασες, ρε τσακάλι! Γεια σας! Ευχαριστώ. Λοιπόν, το παπουτσάκι θα ήθελα να δω. Θέλω μποτάκια αν έχετε, σε χρώμα, καφέ, ταμπάι, κάτι τέτοιο. Και τώρα που βλέπω και το λευκό εκεί απέναντι, θα ήθελα. Ωραία. Πού μπορώ να κοιτάξω. Σε χρωματάκι έχουμε και αυτά που είναι ανοιξιάρια σχεδιακά που έχουν το άνοιγμα στο πλάι. Ναι, ναι. Υπάρχουν και αυτά εκεί πίσω. Και ποια άλλα. Τι
νούμερακι ψάχνουμε, καταρχάς να δούμε που υπάρχει. Ψάχνω στο. Είμαι στο ανάμεσα 36 με 37, είναι ανάλογο στο καλό που μου ψάχνει. Ωραία, κοιτάω το νούμερακι και εσύ τα φέρνω μέσα. Ναι, λοιπόν, θέλω σίγουρα το λευκό. Αποφασιστική. Θέλω αυτό εδώ πέρα. Ωραία. Και θα μου δώσετε και αυτό. Πολύ ωραία. Θα φέρνω. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο παπουτσάκι που ζητήσατε. Ευχαριστώ. Για να δούμε, εντάξει, το νούμερο. Έλα, κορίτσι του Μάη. Πάρα πολύ ωραίο παπούτσι. Και το κόψιμο στο πλάι είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και πάρα πολύ όμορφο. Κάνει ωραία τα πόδια μου, παρόλο το ότι είναι μποτάκι με χαμηλό κόψιμο. Έχει λίγο τακουνάκι. Δεν μου αρέσει καθόλου το τακούνι. Okay με το άνοιγμα. Αλλά γενικά αυτό είναι ένα παπούτσι το οποίο δεν είναι για την εποχή. Ενώ δεν φορούσα παπούτσι ποτέ ταμπά, αυτό μου αρέσει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ σωστό για την περίσταση και το θέμα της εβδομάδας. Ωραίο το τακούνι, ωραία τα κοψίματα στο πλάι, ωραίο το χρώμα, όλο καλό. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα για τα άλλα δύο σχεδιάκια. Έχω τα σχέδια, αλλά τα έχω σε μαύρο χρώμα. Φέρτε να τα δώσω μαύρο, μα είναι. Ωραία. Ευχαριστώ. Εύκολη. Πολύ σκούρα δεν είναι. Ωραία, έτοιμο. Ωραία. Για πες. Μαύρο μποτάκι. Ωραίο είναι, πολύ αναπαυτικό, η αλήθεια είναι. Γενικά τα μποτάκια δεν τα προτιμώ τόσο πολύ το Μάιο, αλλά... Λογικό. Αυτά δεν μου φαίνονται τόσο πολύ χειμωνιάτικα, μου αρέσουν. Είναι άνετα, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Γενικά έχω πάρει η απόφαση ότι θέλω να είναι 70 στο look με χρώματα και θέλω και απόγευμα και θεωρώ ότι ταιριάζει απόλυτα αυτό. Βάλε ένα χρώμα οτιδήποτε, όχι μαύρο, θυμίζει χειμώνα. Γενικότερα το ύφασμα αυτό το sweat νομίζω ότι με παραπέμπει σε πολύ πολύ ζεστά ποδαράκια που το έχουμε ανάγκη γύρω στο Φλεβάρι, Γενάρη ίσως, όχι τώρα την Άνοιξη. Δεν μ' αρέσει το τρακτεράκι από κάτω και το τόσο χοντρό τακούνι. Γενικά μου σου πάει πάρα πολύ, σου πάνε αυτά τα μποτάκια γιατί έχεις καλογυμνασμένες και δυνατές γάμπες. Και το τελευταίο πάλι σε μαύρο. Ωραία. Άλλο ύφος αυτή τη φορά. Ευχαριστώ πολύ. Πώς σου φαίνεται? Ακούω. Πολύ διαφορετικό παπούτσι τώρα. Δηλαδή? Είναι πιο ψηλό, πιο στιλέτο, πιο θηλυκό γενικά. Έχει ωραία μύτη. Και εσύ? Είναι ένα μποτάκι που μπορείς να το φορέσεις και να το υποστηρίξεις και το απόγευμα και το βράδυ πάρα πολύ εύκολα. Κάτω πάτος του είναι καταμάλακος. Πραγματικά δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Έβρισε! Δεν ξέρω αν θα μπορέσεις να τη συνδυάσεις εύκολα και σε σχέση με αυτά που δοκίμασες ήδη, νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολο. Εγώ δεν θα τα επέλεγα. Πόσο χρόνο έχω? 33,5 λεπτά. Βιάσου, ίσα που προλαβαίνεις. Βιάσου. Πάμε στο δεύτερο κατάστημα με παπούτσια. Και μετά ξέρεις, η ώρα των αποφάσεων. Η Μαρία αναζητά το τέλειο σύνολο για να γίνει το κορίτσι του Μάη. Για να δούμε αν τα καταφέρει. Γεια σας. Το κορίτσι του Μάη από εδώ. Θέλω να δω παπουτσάκια. Έχω επιλέξει ένα look 70, οπότε θέλω να δω προς τα εκεί. Δηλαδή κάνω μποτάκι, πέδιλο, σε ταμπά χρώμα. Ναι, ναι. Πάμε all together. Θέλω να δω σίγουρα τα μποτάκια τα μπαμποκίν, όχι τα κάτω, τα πάνω που είναι. Όμως αυτά τα μποτάκια, όπως μου δείξατε, εδώ μου τις τρίβουλες τα δύο σχεδιάκια εδώ. Ναι, ωραία, δείξτε μου το κάτω. Ωραία. Oh. Και άλλο ένα, δείξτε μου και αυτά από εκεί. Το νούμερό σας. 37. Ωραία, παρακαλώ. Τώρα που είσαι σίγουρη ότι είναι το 37, πριν δεν ήσουν. Ορίστε το πρώτο σας ζευγάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπήκε. Ωραία. Ναι. Ωραίο μποτάκι. Είναι επίπτο. Καλή ράτσα. Βγαίνουν λίγο τόσο όσο τα δάχτυλα έξω. Μου αρέσει που είναι. Είναι πολύ ανοιξιάτικο γενικά. Έχει τακουνάκι χαμηλό. Δεν έχω ξαναβάλει τέτοια παπούτσια, αλλά τα συγκεκριμένα θα τα φορούσα πάρα πολύ. Αν ήταν πολύ ωραία. Είναι καταπληκτικό, είναι ό,τι πρέπει για την εποχή. Αερίζεται. Το χρώμα του θεωρώ ότι δεν θα σε περιορίσει καθόλου. Ή αλλιώς, αν θέλεις, άστα στην άκρη, πες μου πού είναι να πάω να το πάρω εγώ. Μ' αρέσει η τεχνική του, μ' αρέσει το χρώμα. Γιατί πραγματικά μπορείς να το βάλεις πολύ πετυχημένα σε ένα 70's look, αλλά δεν μ' αρέσει το σχήμα. Thank you, next. Ωραία. Πάλι σε μποτάκι. Τι χολοσκάς. Πολύ ωραίο χρώμα. Το κόψιμο δίπλα πάρα πολύ ωραίο επίσης.
Έχει και τις λεπτομέρειες γύρω-γύρω. Αυτές οι λεπτομέρειες. Το τακούνι είναι άνετο, βουλικό. Μπορώ να το περπατήσω πάρα πολύ εύκολα. Το χρώμα είναι τέλειο. Θεωρώ ότι ταιριάζει απόλυτα. Μου αρέσει. Το προτιμώ με χοντρό τακούνι. Μ' αρέσει και το χρώμα. Ναι. Μ' αρέσει και τα τρούπς που υπάρχουν πάνω. Ναι, μου αρέσει και εσένα. Σ' αρέσει. Έχει έναν όγκο ο οποίος δεν σε κολακεύει, παρόλο που έχει την ίδια λογική με το πρώτο που διάλεξες, που ήταν πάρα πολύ ωραίο το σουέτ καφέ, είναι λίγο πιο χοντροκομμένο το συγκεκριμένο και δεν σου ταιριάζει. Ωραία. Λοιπόν. Αυτά. Νουτ χρώμα. Πάρα πολύ ωραίο παπούτσι. Θεωρώ ότι και αυτά θα ταιριάζουν πάρα πολύ με το θέμα και με αυτά που έχω επιλέξει. Ούτε αυτά θεωρώ ότι μου κόβουν το πόδι. Φαίνονται πολύ ωραία. Και μου αρέσει το τακούνι που είναι χαμηλό, γιατί μπορώ να το περπατήσω όλες τις ώρες της ημέρας και να είμαι άνετη. Ένα εντελώς γιαγιαδίστικο παπούτσι. Ouch. Δεν είναι για την ηλικία σου 25 χρονών που είσαι. Όχι. Δεν μου αρέσουν πολύ αυτά, ενώ πάλι το χρώμα και το σχέδιο είναι πολύ ωραίο. Αλλά... Δεν σου ταιριάζουν αυτού του είδους τα παπούτσια, νομίζω. Πρέπει να βάλεις καλύτερα σε μποτάκι. Πάμε, Μαρία. 17 λεπτά ακόμη. Πρέπει να αγοράσεις επιτέλους ένα ζευγάρι παπούτσια. Τι θα γίνει? Τι σας οφείλω? Στα 45 ευρώ είναι. Yeah. Ορίστε. Ωραία, ευχαριστούμε. Τα παπουτσάκια σας και η αποδείξουλα σας. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Ποιο να πήρε άραγε? 12,5 λεπτά για την νεαρή καρπενισιώτησα που κάνει σήμερα όνειρα Shopping Star. Τελευταία στάση, το μαγαζί με τα αξεσουάρ. Θα προλάβει, λέτε, το μεγάλο στοίχημα. Γεια μπες. Γεια σας. Λοιπόν, πόσο χρόνο έχω? 8 λεπτά κατά 14 δεύτερα. Άμπρα κατάμπρα, τούμπα κουλούμπα, χόκους πόκους να προλάβω. Λοιπόν, επειδή δεν έχω χρόνο και έχω μόνο 50 ευρώ στη διάθεσή μου, θέλω να δω τσαντούλα απογευματινή, όχι βραδινή ούτε πολύ πρωινή. Απέναντι κρεμασμένη. Από εκεί ποιες έχετε, να δω. Μεταξύ 3 και 6. Λοιπόν, θέλω να δω αυτήν εδώ σίγουρα. Αυτή έψαχνες. Ταμπά χρώμα τσάντα, ωραία είναι. Έχει και λουράκι με χρυσή λεπτομέρεια. Μεγάλη, αρκετά, είναι για απογευματινή. Αλλά δεν νομίζω ότι κάνει και τόσο για πρωινή, λόγω του ότι έχει τις χρυσές λεπτομέρειες. Είναι πάρα πολύ ωραία γενικά. Θεωρώ ότι ταιριάζει πάρα πολύ με το σύνολό μου. Ωραίο χρώμα έχει η τσάντα, αλλά δεν μου αρέσει το σχήμα της. Και? Και αναρωτιέμαι αν ταιριάζει με όλα όσα έχω δει. Πάρα πολύ ωραίο το χρώμα, οι χρυσές μεταλλικές λεπτομέρειες. Very chic, very cool και πολύ κοντά στο θέμα της εβδομάδας. Τέλειο. Επόμενη τσαντούλα, πάλι μικρή. Και 30 φιλένια. Είναι πάρα πολύ ωραία άνετη. Θεωρώ ότι είναι ανική. Το σχέδιο πάνω είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης με χρυσές λεπτομέρειες πάλι. Θεωρώ ότι είναι μια τσάντα η οποία ταιριάζει στο σύνολό μου. Δεν μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η τσαντάκι. Έχει πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Είναι τύπου βαλιτσάκι, πρωινού τύπου. Με το μοτίβο πάνω που είναι κοχύλια, ομπρελίτσες, δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς είναι. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Οι τσάντες που μου δείξατε είναι μέσα στο budget μου. Ναι, είναι και οι δύο. Πάρα πολύ ωραία. Χρόνο. 4 λεπτά. Διάσου, μην κοιτάς πανομοιότυπα πράγματα. Oh. Μήπως θα μπορούσα να δω και κάποιο κόσμο για το λαιμό. Βεβαίως. Εδώ είναι. Τα θες? Ωραία. Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο κολλιέ είναι πάρα πολύ ωραίο. Μαρία μου, σε εκκλησία πήγες. Τι είναι αυτό? Για το μάτι είναι. Έχει χρυσές λεπτομέρειες, έχει το ματάκι εδώ μπροστά, είναι διπλό. Έχει και ένα ματάκι για να με ματιάσουνε, τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίο κολλιέ, με το στρογγυλό μεταλλικό μενταγιόν, ματάκι στο κέντρο, μου αρέσει πάρα πολύ. Πόσο χρόνο έχω? 3 λεπτά και 20. Ωραία. Δεν πειράζει, θα το σχολιάσω εγώ. Σχολιάστρια. Πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει, γενικά είναι νεανικό, έχει πάρα πολύ ωραίο χρώμα, είναι στο χρυσό. Το άρπαξε. Γενικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κόσμημα και θα το επέλεγα και στην καθημερινότητά μου. Πρωτότυπο είναι, νεανικό είναι. Καλό, καλό. Σαν χρώμα μου αρέσει. Μ' αρέσει που κοιτάς και θες να επενδύσεις σε χρυσά κοσμήματα, γιατί είναι ολόσωστο για το θέμα της εβδομάδας. Είναι φανταστικό. Λοιπόν, θα δω αυτό εδώ. Ναι. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο. Γρήγορα. Κολλιέ επίσης, σε χρώμα μπλε με χρυσό. Έχει το φτερό κάτω. Κομπολόι. Θα μπορούσα να το προσθέσω και στο κεφάλι σαν κόσμημα για να είμαι πραγματικά το κορίτσι του Μάη. Το φιλαράκι που κρέμεται κάνει καλοκαιρινό, κάνει φρέσκο. Σίγουρα κάνει hippie και ethnic και μου αρέσει πολύ. Όχι όμως για το κεφάλι, αλλά για το λαιμό. Να το βάλεις στο κεφάλι, να είσαι το κορίτσι του Μάη, γιατί για κολλιεδάκι ακόμη και αν το βάλεις δεν θα φαίνεται. Είναι εξίσου μικρό.
Τι σας οφείλω? Είναι 47 ευρώ και 90 λεπτά. Ναι. Ορίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η αποδειξή σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Τέλος αγορών. Αλήθεια τώρα. Πάμε στο ψηλό που σε περιμένει να σε γυρίσει σούμπιτι στο πλατό. Ζώα και ασφαλή. Με επισημότητα, ε. Για πες μου τώρα, Μαρία, πώς νιώθεις? Τώρα που τελείωσα τα ψώνια μου, πραγματικά νιώθω μία ανακούφιση που πρόλαβα να πάω σε όλα τα μαγαζιά, πρόλαβα να πάρω τα πάντα. Βέβαια, θα ήθελα να είχα λίγο ακόμα χρόνο στο τελευταίο μαγαζί με τα αξεσουάρ και θα ήταν μια χαρά, αλλά τουλάχιστον πρόλαβα. Είσαι εντός θέματος. Πιστεύω ότι με τις επιλογές που έχω κάνει, είμαι μέσα στο θέμα της εβδομάδας και θα είμαι ένα ανοιξιάτικο κορίτσι του Μάη. Κορίτσι του Μάη, πιες μια γουλιά και πάμε. Κορίτσια, πώς σας φάνηκαν τα ρούχα που φόρεσε? Αυτό που μου άρεσε λίγο περισσότερο απ' όλα ήταν το πουκάμισο το φούξια με την φούξια φούστα. Βέβαια, μου άρεσε πάρα πολύ και ένα φορεματάκι που έβαλε φλωράλ. Ναι, και εμένα μου άρεσε, αλλά δεν μου αρέσει το μαύρο. Θα ήθελα κάτι πολύ πιο φωτεινό. Σαν βάση, ναι. Εμένα μου άρεσε και η φουστίτσα που φόρεγε. Μία ζαχαρή, μία με κουμπάκια μπροστά. Συμφωνείτε? Πάρα πολύ ωραία η φούστα αυτή. Όπως επίσης και η μπλούζα που φορούσε με τα καθρεφτάκια τα μικρά. Ναι, ναι. Που ήταν τελείως 70's. Μετά από ολοκληρωμένες αγορές, η Μαρία είναι έτοιμη να κάνει μαλλί και μακιγιάζ στο μπουντουάρ του Shopping Star. Διάλεξε αυτά που θέλεις. Και κάθισε. Κοίτα βλέμμα η Εύα. Και ήρθε η ώρα να ξεκινήσω το μακιγιάζ μου. Αρχίζω βάζοντας ένα make-up. Με το σφουγγαράκι, ε. Δεν πιστεύω να αρχίσουν πάλι τα ερωτήματα γιατί με το σφουγγαράκι, γιατί όχι με το χέρι. Κάνει συνέχεια γκριμάτσες. Α. Θα κάνει ρητίδες. Είναι duck face. Ναι, ακόμα έχει περιθώριο. Ναι. Είναι πολύ μικρή για να σκέφτεται τις γκριμάτσες. Δεν έχει σημασία. Συνεχίζω προσθέτοντας το eyeliner. Σίγουρα eyeliner. Κονσίλερ, συγγνώμη. Α, λάθος. Καλά. Βλέπετε με τόσο άγχος που έχω αυτή τη στιγμή. Είπε στον Δεσπότη Παναγιώτη. Τι κι εγώ. Εντάξει, μπορεί να βιάζεται τώρα, να προλάβει. Ναι. Αγχώθηκε εσύ. Αναλόγω θέλει να κάνει στα μαλλιά. Ωραία το στρώνει. Ναι, ωραία το στρώνει. Έπειτα, συνεχίζω κάνοντας κάποια ελευθερία καψίματα στο πρόσωπό μου και επίσης το χρησιμοποιώ και σαν τερακότα. Έχει κι άλλη χρήση λοιπόν. Κόβεται τώρα δηλαδή? Όχι πάρα πολύ έντονα, λίγο. Ναι. Πήγα να δώσω και λίγο χρώμα. Oh. Εγώ πάντως δεν κάνω contouring, δεν θεωρώ ότι το έχουμε ανάγκη. Ναι, ναι. Το να έχεις και λεπτό πρόσωπο. Έχει γωνίες το έχει πρόσωπο. Έχει πολύ έντονες γωνίες, ναι, αυτό ναι. Το λέω. Συνεχίζω με τη σκιά. Τι σκιά? Έχω προτιμήσει να χρησιμοποιήσω nude αποχρώσεις. Βάλε πινέλο. Τη βάση του ματιού μου. Ναι. Το χρώμα της άμμου. Αμή. Σαν βάση είναι. Ναι. Δες βλέμματα. Μαρία, όλα καλά? Παίρνω το πιο μεγάλο πινέλο και την πιο σκούρα σκιά. Και προσθέτω για να δώσω λίγο βάθος. Α. Στο μάτι. Το παράκανες μήπως? Αχ, πολύ σκούρο. Αχ, γιατί. Θα μπορεί να το σβήσει, μπορεί να το σβήσει, να δούμε. Πόσο χρόνο έχω? 14 λεπτά. Ωραία. Μετά με το μικρό πινελάκι προσθέτω λίγη λάμψη στην άκρη του ματιού μου εδώ πέρα. Αχα. Εντάξει, προλαβαίνει. Προλαβαίνει. Προλαβαίνει, είναι εντάξει. Άνετα. Τώρα. Πολύ ωραία. Τέλος προσθέτω τη μάσκαρα. Άντε να δούμε. Ωραία βάφτηκε. Ναι, πολύ ωραία. Ναι, το χέρι της. Ναι, είναι καλό το μάτι της. Ωραίο. Ελέγχω για τυχόν λάθη στο μάτι. Νομίζω ότι είναι εντάξει. Ξανακοιτάξω πάλι. Και συνεχίζω με το κραγιόν. Στο κραγιόν έχω επιλέξει nude χρώμα, απόχρωση. Έχω πάρει ένα μολύβι για να φτιάξω το περίγραμμα. Μια χαρά. Τα χιλιών μου. Μπες nude. Λέει αυτό που πρέπει, επειδή, την αρμονία. Ναι, επειδή έχει βάψει το μάτι, το κραγιόν είναι ό,τι πρέπει. Και την τελευταία πινελιά.
Τέλος προσθέτω το κραγιόν και διορθώνω τυχόν λάθη μετά. Ωραίο μακιγιάζ. Ξέρεις και βάφεσαι πάρα πολύ σωστά. Είσαι και πολύ όμορφο κορίτσι και γίνεται όλο ένα πολύ ωραίο σύνολο. Να περάσω στα μαλλιά μου. Να περάσουμε. Στα μαλλιά μου γενικά, ως συνήθως όταν θέλω κάτι γρήγορο, αλλά να είναι και ωραίο. Ξεπέτα. Συνηθίζω να πιάνω μια χαμηλή αλογούρα. Σούπερ ακούγεται. Πες μου ότι δεν θα αφήσεις. Θα αφήσει έτσι. Αλογουρίτσα. Γιατί? Και με τη βοήθεια από την νησιωτική. Τι θα κάνεις? Απλά με τα τουφάκια μπροστά. Τρουφάκια, πού? Ξαναφέρω να πάρουν μια φόρμα και θα τα ανοίξω μετά έτσι ώστε να πέσουν. Βάρα τα λίγο. Βάζω λίγη λάκ για να μην τα τουφάκια στη θέση τους. Σαν χαβλιόδοντες είναι. Ίσιον τυχόν τούφες οι οποίες πετάνε. Η κοτσίδα της δεν μ' αρέσει, δεν είναι περιποιημένη. Είναι... Έγινε πιο πρόχειρο. Έγινε πιο πρόχειρο τώρα. Mm-hmm. Και δεν κολλάει τόσο πολύ το μακιγιάζ. Και νομίζω ότι είμαι έτοιμη. Χειρότερη μου φόβη. Τι κάναν? Επαληθεύτηκαν μόλις. Μετά το χτένισμα και το μακιγιάζ, η Μαρία είναι έτοιμη να δείξει το ολοκληρωμένο σύνολό της στις αντιπάλους της. Έχω πάρα πολύ άγχος που θα βγω στην πασαρέλα, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα κάνω και ελπίζω να το διασκεδάσω. Να το διασκεδάσεις, διότι ακολουθεί βαθμολογία. Κορίτσια, λάβετε θέσεις. Έτσι, με χαμόγελα σας στέλνω. Μετά αρχίζει το θάψιμο, τα ξέρω εγώ. Έρχεται το κορίτσι του Μάη. Η αλήθεια είναι ότι έχει ένα χίπι στοιχείο. Και κουνιέται και περίεργα. Τέτοιο πανοφόρι έχω σε κουρτίνα. Την έβαλα στον Παόλο Ντίβανο. Δώσε κανένα φυλάκι. Α, μόνο η Λένα τα αποδίδει. Μαράκι με τα κίτρινα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο το φόρμα που επέλεξες. Έχει πολύ ωραίο μοτίβο, σίγουρα είναι 70's, σίγουρα έχει hippie chic διάθεση και σου πάει πάρα πολύ. Δεν μ' αρέσει το λεπτό ζωνάκι. Επίσης, το γυλαίκο δεν θεωρώ ότι υπάρχει ανάγκη να το φορέσεις. Ακόμη και αν είναι 70's το look, δεν θα πρέπει να θυμίζει βεστιάριο ή απόκριση, θα πρέπει να θυμίζει το μοντέρνο σήμερα. Μ' αρέσει από κάτω από το σέταρες με τζιν καμπάνα, σου πάει πάρα πολύ, όπως και το μυτερό, country μποτάκι. Η τσάντα δεν με ξετρελαίνει, ωραία τα κοσμήματά σου, μαλλιά ok, make-up φανταστικό. Έχουμε και δεύτερο μέρος. Τι έτσι θα σας αφήσουμε? Εύα, δεν μιλάς. Εσύ πολύ κουνιέσαι. Το έχεις πάρει το κολλάι. Πώς ήταν η εμπειρία στην πασαρέλα, για πες μου. Είχα πάρα πολύ άγχος και δεν το περίμενα, αλλά προσπάθησα να το διασκεδάσω όσο περισσότερο μπορούσε. Ήρθε η ώρα της λυπητερής. Η Μαρία ξόδεψε για το γυλαίκο 65 ευρώ και το φόρεμα άλλα 75. Το τζιν κόστισε 80 ευρώ, η ζώνη 5, τα μποτάκια 45, η τσάντα 37 ευρώ και 90 λεπτά και το κολιέ άλλα 10 ευρώ. Συνολικά ξόδεψε 317 ευρώ και 90 λεπτά και της έμειναν μόλις 2 ευρώ και 10 λεπτά, μιας και έχασε στο παιχνίδι των φακέλων 30 ολόκληρα ευρώ. Γεια σου Μαρία, είσαι πάρα πολύ όμορφη. Έχεις κάνει πάρα πολύ ωραίο μακιγιάζ, ενώ στην αρχή το φοβήθηκα λίγο. Και τα μαλλιά σου τελικά μου αρέσουν έτσι, αν και θα ήθελα να βάλεις κουλαρίκια. Αλλά και το κόσμο είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχεις κάνει πολύ ωραίο συνδυασμό, είσαι μέσα στο θέμα. Ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ το τζιν με το ποτάκι και τη τσάντα. Η αλήθεια είναι ότι το μόνο που δεν μου αρέσει είναι το μπλουζοφόρεμα που έχεις επιλέξει, ναι, σε συνδυασμό με το τζιν και το από πάνω. Αλλά γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο το σύνολο. Το μόνο που θα έλεγα είναι αυτό. Θα βάζα κάτι άλλο από μέσα, να είναι πιο ήσυχο. Ευχαριστώ.
Με στεναχώρησε λίγο το γεγονός που δεν της άρεσε το φόρεμα. Απλά ήθελα να παίξω λίγο στα 70s. Οπότε, επειδή εκείνη την εποχή φορούσαν έτσι μπλουζοφορέματα και καμπάνες και παντελόνες, ήθελα να κάνω να έχω αυτό το αποτέλεσμα. Με την κριτική που έκανα στη Μαρία, νομίζω ότι ήμουν πολύ επίκης. Δεν πιστεύω ότι στεναχώρησα ή της είπα κάτι που την πρόσβαλε, σίγουρα. Αλλά γενικά με ικανοποίησε πάρα πολύ η απόδοσή της. Μαρία μου, πώς το πέρασες? Καλά ήταν, αρκετό άγχος η αλήθεια είναι, αλλά γενικά το διασχέδασα. Πάνηκε. Ναι. Εγώ θα σου πω ότι διάλεξες αυτά που ήθελα. Ναι. Δηλαδή αυτός ο συνδυασμός μου αρέσει πάρα πολύ που έχεις κάνει. Ωραία. Μου αρέσει πάρα πολύ και η τσάντα που διάλεξες. Στην αρχή είχα μία ένσταση για τη ζώνη, παρόλα αυτά, έτσι όπως τα συνδυάσεις με την τσαντούλα, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα ήθελα να αφήσεις κάτω τα μαλάκια σου, σου πηγαίνανε πάρα πολύ όπως ήτανε. Ίσως αν έκανες ένα σπάσιμο και αυτό είναι όλο. Και θα ήθελα λίγο πιο μεγάλα τα κοσμηματάκια που διάλεξες. Ναι, ναι, μου αρέσανε περισσότερο τα ποπτσάκια με τις τρύπες που είχες διαλέξει. Κατά τα άλλα, τα ρούχα ήταν σαν να τα παρήγγειλα εγώ. Μπράβο σου. Αυτό που δεν μου άρεσε στην εμφάνισή της ήταν τα παπούτσια. Δεν θα τα επέλεγα. Θεωρώ ότι είναι λίγο χειμωνιάτικα. Θα διάλεγα κάτι πιο ανοιξιάτικο, πιο αέρινο. Η κριτική που μου έκανε η Λένα μου άρεσε πάρα πολύ. Χάρηκα που της άρεσαν όλα και που μου είπε στο τέλος ότι είναι τα ρούχα τα οποία θα έπαιρνε και αυτή για τον εαυτό της. Μαράκι μου γλυκό και όμορφο, χάρηκα πάρα πολύ που τα πρόλαβες όλα. Μου αρέσουν μεμονωμένα όλα τα κομμάτια που έχεις διαλέξει. Ναι. Συνδυαστικά δεν είναι το τελειό μου, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι όλα θα μπορέσεις να τα ευχαριστηθείς. Θεωρώ ότι τα συνδύασα σωστά και έφτιαξα ένα σωστό look, οπότε το να μου πει ότι δεν ταιριάζει, δεν της αρέσει τίποτα συνδυαστικά, με στεναχώρησε αρκετά. Μου αρέσει πάρα πολύ το μακιγιάζ σου, μου άρεσε το κραγιονέξ που ήταν έτσι απαλό και τόνισες ματάκια. Θα ήθελα ένα τσικ παραπάνω σκουλαρίκια, γιατί αυτό το κολλιέ είναι αρκετά διακριτικό. Κατά τα άλλα, πολλά συγχαρητήρια. Ελπίζω να το ευχαριστήθηκες. Ευχαριστήθηκα, η αλήθεια είναι. Μόλις τελείωσε και τα πρόλαβα όλα, το ευχαριστήθηκα. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι. Μπράβο. Δυστυχώς, νομίζω η Μαρία το έχασε λίγο στην προσπάθειά της να κάνει κάτι διαφορετικό και δεν βγήκε το αποτέλεσμα 100% άρτιο. Μαρία, όταν σε είδα στην αφορά στα ρούχα, δεν μου άρεσαν οι συνδυασμοί. Τώρα που σε βλέπω, μου αρέσουν πάρα πολύ. Θα προτιμούσα να μην φορείς καθόλου τζιν. Με το φοραματάκι να είναι και μείνει. Εγώ επέλεξα να βάλω το τζιν, γιατί μου αρέσουν γενικά τα τζιν παντελόνια και θεωρώ ότι μου ταιριάζει καμπάνα και μου άρεσε συνδυαστικά με όλο το υπόλοιπο look. Θα προτιμούσα να φορέσει κουλαρίκια κρίκους, ναι. Τα μαλάκια κάτω, λίγο έτσι τη μέλιτα, επιμελούσα τη μέλιτα. Κατά τα άλλα και το μακιγιά σου είναι πολύ ωραίο και το κραγιόν σου. Πολύ ωραία, είσαι φρέσκα και κούκλα. Καλό αυτό που φορέγεις στο λαιμό, το κολλιδάκι, αλλά προτιμούσα κρίκους. Πιστεύω η κρίκη ήταν πιο 17. Τι ήταν η κρίκη, 17? Πρώτη θα βαθμολογήσει τη Μαρία η Δήμητρα, στην οποία άρεσε πολύ το σύνολο, ειδικά το τζιν και η μπότα, με μοναδική ένσταση για το μπλουζοφόρεμα. Ο βαθμός που έβαλε στη Μαρία είναι 7, γιατί μου έλειψαν τα σκουλαρίκια από το σύνολό της και δεν μου άρεσε ο συνδυασμός του μπλουζοφορέματος με το πλεκτό. Επόμενη πιάνει το κραγιόν η Λένα, που ενθουσιάστηκε με το σύνολο, αλλά θα ήθελε διαφορετικό χτένισμα και άλλα παπούτσια. Ο βαθμός που έβαλα στη Μαρία ήταν το 7, γιατί δεν μου άρεσαν τα παπούτσια της. Δεν μου άρεσε το μακιγιάζ τόσο πολύ, γιατί θα ήθελα πιο έντονους τόνους. Και δεν μου άρεσαν τα μαλάκια της. Τρίτη θα κρίνει τη Μαρία η Μέρη, που έκανε θετικά σχόλια για όλα τα κομμάτια του συνόλου, αλλά δεν της άρεσε ο τελικός συνδυασμός. Γυναίκες. Η Μαρία έβαλε 6, γιατί θεωρώ ότι το styling δεν ήταν πάρα πολύ σωστό και μου έλειπαν οπωσδήποτε τα σκουλαρίκια. Και τελευταία η Εύα, που εξεπλάγει θετικά από τη Μαρία, αλλά δεν ήθελε να δει το τζιν παντελόνι στο σύνολο και της έλειπε ένα ζευγάρι από σκουλαρίκια κρίκους, τα οποία όπως είπε θα ήταν 17. Ο βαθμός που της έβαλε της Μαρίας είναι 7, γιατί μου έλειπαν τα σκουλαρίκια. Το μαλλί το ήθελα κάτω και να μην φόρεγε παντελόνι, να φόρεγε μίνι. Ήρεμη δύναμη, Εύα. Ούτε κρύο ούτε ζέστη για τη Μαρία, που με 6,75 στα 10 διατηρεί ακέραιες τις ελπίδες της για τον τίτλο της Shopping Star της εβδομάδας, αφού βεβαίως πρώτα μάθει την Παρασκευή τι βαθμό θα της βάλει η Fashion Expert Βίκυ Καγιά. Προς το παρόν η Βίκυ θα δώσει χρήσιμες στυλιστικές συμβουλές. Μια μοντέρνα και ούλτρα σύγχρονη εκδοχή του κοριτσιού του Μάη το 2019 είναι να διαλέξετε μονοχρωμίες στα hot χρώματα της εποχής. Δηλαδή,
εκάι, σκουριασμένο πορτοκαλί, καφέ το οποίο πορτοκαλίζει λίγο, κροκί. Όμως, όχι μόνο στα ρούχα, αλλά και στα αξεσουάρ. Καλά ακούσατε. Δημιουργήστε ένα total look με κροκί, μουσταρδί και εκάι χρώμα. Θα είναι πάρα πολύ chic και πολύ πολύ μοντέρνο για φέτος την Άνοιξη. From the ashes we rise with hope.